Λοιπόν, τώρα σήμερα θα εξηγήσουμε το Biblios Dice. Λοιπόν, έχουμε στήσει μια παρτίδα για 4 παίχτες. Προσπαθούμε να το παιχνίδι τελειώνει είτε αν κάποιος παίχτης φτάσει πρώτος στο track του Bishop πάνω-πάνω, ή αν 4 κυβάκια σε οποιοδήποτε άλλο ταμπλό, αυτά τα 5 ταμπλό, φτάσουν στην πάνω-πάνω θέση. Λοιπόν, σκοπός είναι... Από οποιοδήποτε συνδυασμό παιχτών, δεν έχει σημασία. Σκοπός μας είναι να έχουμε τα περισσότερα VP. Είναι αυτά τα τοκενάκια. Λοιπόν, στο γύρο μας, ο first player, που είναι ο παίκτης συγκεκριμένος, ο Γιάννης, ρίχνουν όλα τα ζάρια. Λοιπόν, πριν κάνουμε οτιδήποτε, βλέπουμε το ζάρι εδώ που είναι το μουλάρι, πώς, τι νούμερο έχει φέρει. Και το προχωράμε αντίστοιχα. Νούμερο είναι από 1 ως 3. Από 1 ως 3. Λοιπόν, όταν φτάσει στο τέλος, γίνεται κάτι ειδικό, θα το εξηγήσω μετά. Έχουμε ένα auction. Λοιπόν... Και μετά χωρίζουμε τα ζάρια ανά κατηγορία. Πες ότι είναι έτσι. Λοιπόν... Ο Γιάννης τώρα που παίζει πρώτος, έχει την επιλογή να πάρει... όποια ζάρια θέλει. Αλλά αν πάρει ένα ζάρι που έχει το ίδιο σύμβολο, πρέπει να τα πάρει όλα. Λοιπόν, αν πάρει για παράδειγμα τα 3 ink εδώ πέρα, θα προχωρήσει το marker του, είναι το χρώμα του, ποιος είσαι, ο λευκός, θα προχωρήσει το marker του 3 θέσεις προς τα πάνω, 1, 2, 3. Okay. Μετά πάμε clockwise, ο καθένας παίρνει ένα ζάρι που θέλει. Εγώ αν πάρω το πράσινο για παράδειγμα, είμαι ο διπλέχτης, είμαι ο μπλε, θα προχωρήσω στο πράσινο μία θέση και ούτω καθεξής. Το κίτρινο ζάρι είναι χρήματα. Ξεκινάμε όλοι με 15 ή 16 χρήματα ανάλογα σε τι θέση έχουμε στο turn order. Κρυφά πίσω από το screener μας. Και από εδώ μπορούμε να πάρουμε επιπλέον χρηματάκια. Άρα μόνο ένας παίκτης παίρνει χρήματα στο γύρο. Μόνο ένας παίκτης παίρνει χρήματα στο γύρο, ακριβώς. Και αυτό εδώ το ζάρι έχει να κάνει με αυτά εδώ τα ζάρια. Ξεκινάνε όλα με την αξία 3 και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με αυτό εδώ το ζάρι αυξομειώνονται οι τιμές. Δηλαδή, αν εγώ επιλέξω αυτό το ζάρι, μπορώ μία από τις 5 στήλες, ένα από τα 5 ζάρια μάλλον, να το αυξήσω κατά μία θέση. Δηλαδή, το 3 εδώ πέρα, να το κάνω 4. Okay. Εδώ έχει διάφορες παραλλαγές. Να αυξήσεις 2 διαφορετικά ζάρια, να μειώσεις 2 διαφορετικά, να αυξήσεις 1, να μειώσεις 1 και το καθεξής. Ή ένα ζάρι, ό,τι αξία και να έχει να το πάω στο 3, δηλαδή αν υπήρχε εδώ το 6 ή το 1 για παράδειγμα, το πηγαίνω στο 3. Ή από το 6 στο 3 πίσω, έτσι. Ακριβώς. Γιατί αυξομειώνω τα ζάρια? Γιατί στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίχτης που είναι πάνω-πάνω παίρνει την αξία του ζαριού επί 2. Ο δεύτερος παίχτης παίρνει την αξία του ζαριού που απεικονίζει και ο τρίτος παίχτης παίρνει τη μισή αξία από το ζάρι. Round up. Okay. Άρα αν σε ένα track είμαι μπροστά εγώ πολύ, θέλω να έχει την μεγαλύτερη δυνατή τιμή για να πάρω τα περισσότερα VP. Επίσης, σε κάθε track που ανεβαίνουμε, υπάρχουν και αυτά τα τοκενάκια που είναι VP. Ο πρώτος παίχτης που θα φτάσει εδώ παίρνει το 3 για παράδειγμα, μετά το 2 και μετά το 1, αν φτάσει κάποιος άλλος παίχτης. Λοιπόν, αυτό είναι το ταμπλό ουσιαστικά. Πάμε να δούμε και τι κάνει και το auction, που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Να το πω μετά αυτό. Λοιπόν, όταν φτάσει εδώ πέρα το μουλάρι, δεν παίρνουμε ζάρια, δεν κάνουμε τίποτα, τα αγνοούμε τα ζάρια. Πες ότι έχουν έρθει έτσι τα ζάρια, okay. Έχει έρθει το μουλάρι, τα αγνοούμε προς το παρόν τα ζάρια. Έχουμε αυτές εδώ τις κάρτες. Είναι νουμεράκια από το 1, να τα δείξουμε, μέχρι το 7 και μία κάρτα κενή. Λοιπόν, αυτές εδώ τώρα τις κάρτες, παίζουμε μία κάρτα κρυφά μπροστά μας. Λοιπόν, για παράδειγμα, επιλέγω αυτήν εδώ την κάρτα, ο Γιάννης αυτή, αυτός ο παίχτης αυτήν και αυτός εδώ. Λοιπόν, και ανοίγουμε τις κάρτες μας. 7, 5, τίποτα, 7. Λοιπόν, οι παίχτες που έχουν επιλέξει το τίποτα, σημαίνει ότι πάνε πάσο και αποσύρονται από το auction. Οι υπόλοιποι παίχτες, οι τρεις μας για παράδειγμα, συνεχίζουμε. Θα παίξουμε μια άλλη κάρτα face down και θα τις ανοίξουμε. Λοιπόν, πες ότι είμαστε έτσι.
Λοιπόν, τώρα κίτρινος παίκτης έχει αποσυρθεί και έχουμε μείνει εμείς οι δύο. Εγώ έχω 11, 12 αυτή τη στιγμή και 13. Λοιπόν, το auction τελειώνει όταν όλοι οι παίκτες πάνε πάσο. Δηλαδή, όταν όλοι οι παίκτες παίξουν αυτήν εδώ την κάρτα. Ο παίκτης που έριξε τα ζάρια, μια παρένθεση για το auction, ο παίκτης που έριξε τα ζάρια και έφερε το μουλάρι στην τελευταία θέση και πρέπει να γίνει το auction, χωρίζει τα ζάρια σε δύο κατηγορίες. Δηλαδή, μπορεί να τα κάνει έτσι και έτσι, για παράδειγμα. Και μετά οι παίκτες αρχίζουν και κάνουν το beating που είπαμε πριν. Λοιπόν, και αφού γίνει το beating και κέρδισε ο Γιάννης, λοιπόν, ο Γιάννης επιλέγει ποιο από τα δύο γκρουπ των ζαριών θα πάρει. Θα δώσει όλα τα λεφτά που έχει μπιντάρει στην τράπεζα. Τα δίνεις από πίσω. Τα δίνεις από πίσω, ναι, τα δίνεις στην τράπεζα. Και κάνεις μετά ένα-ένα επιλύσεις τα ζάρια. Ο δεύτερος παίχτης δίνει τα μισά λεφτά στην τράπεζα και παίρνει τα υπόλοιπα ζάρια. Και κάνει και αυτό τα αξιών του. Οι υπόλοιποι παίχτες που έχουν πάει πάσο και δεν πήραν τίποτα, δεν δίνουν καθόλου χρήματα στην τράπεζα. Και δεν κερδίζουν και τίποτα. Τα έχουν για τους επόμενους γύρους. Αυτό είναι το παιχνίδι ουσιαστικά. Παίζουμε πόσους γύρους? Παίζουμε μέχρι να φτάσει ένα κυβάκι στον πίσω, στην πάνω-πάνω θέση. Ναι. Ή όταν φτάσουν 4 συνολικά κυβάκια από τα υπόλοιπα ταμπλό στην πάνω-πάνω θέση. Και τότε μετράμε τα VP. Και τότε μετράμε τα VP μας. Είναι κρυφά τα VP, έτσι. Είναι κρυφά τα VP, όλα είναι κρυφά. Τίποτα δεν είναι ανοιχτό. Το Bishop σε τι βοηθάει? Το Bishop έχει κάποια τοκενάκια εδώ πέρα που είναι κάποια bonus extra, δεν είναι μόνο VP. Μπορεί να είναι έξτρα χρήματα, μπορεί να είναι έξτρα VP. Είναι κρυφά από πίσω, ναι. Είναι κρυφά από πίσω, ναι. Τα γράφει στο manual εδώ πέρα τι είναι το καθένα. Εδώ είναι η πρώτη κατηγορία, εδώ είναι το δεύτερη και εδώ είναι η τρίτη. Τι κάνει το καθένα. Και επίσης τον πίσω από όταν ανεβαίνει, στο τέλος του παιχνιδιού, αν έχει φτάσει σε αυτό το track, κάθε 5 φράγκα είναι ένα VP που έχει συγκεντρώσει. Εδώ κάθε 4 φράγκα είναι ένα VP. Κάθε 3 και κάθε 2. Βελτιώνει την αναλογία των χρημάτων σε VP. Κάτι αρνητικά VP αυτό. Που είναι στα άλλα track. Mm-hmm. Ναι, τα αρνητικά VP που είναι εδώ είναι ότι αν δεν έχει προχωρήσει καθόλου και είσαι σε αυτήν εδώ τη στήλη, θα χάσει 3 VP. 2 και 1 αντίστοιχα. Άρα θες σιγά σιγά ναι, να τα προχωρήσεις μέχρι ένα σημείο για να μην φας τα αρνητικά VP. Και αυτό που αυτό. Είπε πριν, τι είναι? Και αυτό εδώ, αυτό δεν το θυμάμαι, μισό λεπτό. Κάτι μόλις τους παίξεις πρέπει να γεννήσεις. Κάτι, ναι, κάτι μοιράζονται τα χρήματα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι αυτό. Δείχνει βελάκια έξω το τραπέζι. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Έλα, μαντέψτε. Παίρνουν όποιος προλάβει πρώτος. Έχει εδώ. Ναι, 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 ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα σημαίνει το εξής. Αν δεν υπάρχει auction και έχει έρθει αυτό το ζάρι, παίρνει ο κάθε παίχτης τόσα λεφτά όσοι είναι οι παίχτες μείον ένα. Δηλαδή είμαστε 4 παίχτες τώρα, θα πάρουμε 3 φράγκα ο καθένας μας. Αν διαλεχτεί αυτό. Όλοι όμως, έτσι. Αν διαλεχτεί αυτό το ζάρι, ναι. Σίγουρα θα διαλεχτεί από κάποιο παίχτη. Αυτό μάλλον δεν διαλέγεται, αυτόματα γίνεται. Αυτόματα. Δηλαδή πρώτα επιλύουμε το πράσινο ζάρι, μετά γίνεται αυτό, αυτόματα παίρνουμε τα χρήματά μας και μετά διαλέγουμε τα υπόλοιπα λευκά ζαράκια. Αν έχει έρθει έτσι όμως. Αν έχει έρθει έτσι, όταν το επιλέξει, πώς το πάρει. Ακριβώς. Αυτό. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Αυτά δηλαδή τα θες μόνο για το τέλος του παιχνιδιού. Όχι, τα θες για το beating. Και για το τέλος του παιχνιδιού. Ακριβώς. Αυτό.